Στα Γιάννενα με τον Γιώργο το Σόμπολο που βρίσκεται έξω από το δικαστήριο. Γιώργο, ο λόγος σε σένα όλος. Έχει ακουστικό, τα έχει όλα, μισό λέει. Μισό λέει. Αυτά είναι τα ζωντανά. Κατερίνα Σουλιώτη, εσύ που είσαι ρεπορτεράρα τώρα εκεί, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία του ρεπορτάζ ούτως ή άλλως. Χωράει την επιστροφή, σας δείχνουμε και το ρεπορτάζ. Ναι, σας ακούω. Έτσι, αυτό είναι το ζωντανό. Πάμε να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει στα Γιάννενα σήμερα. Καταρχήν να σας ενημερώσω πως πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης δίκης που αφορά την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Την Πέμπτη εκτός απροόπτου σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την Παρασκευή το αργότερο, θα έχει ολοκληρωθεί η δίκη, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση όλων των μαρτύρων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, που έχουν κληθεί τουλάχιστον από αυτό το δικαστήριο για να δώσουν το τι γνωρίζουν σε αυτή την υπόθεση. 6 συνολικά μάρτυρες κατέθεσαν σήμερα και πριν από περίπου μισή ώρα με 3/4 ξεκίνησε η κατάθεση του πρώτου κατηγορουμένου, του πρώην διευθυντή της Γαλακτοκομικής Σχολής. Μόνο Γιώργο μου να πω το εξής, επειδή δεν έχεις μόνιτορ να βλέπεις, ότι παρακολουθούμε τα πλάνα της οικογένειας που και σήμερα έφτασε στα Γιάννενα. Επειδή για κάποιους τηλεθεατές μπορεί να νομίζουν ότι είναι τα παλιά πλάνα, γιατί είναι η ίδια εικόνα, πηγαίνουν έτσι συσπηρωμένοι μαζί και μπαίνουν στις δικαστικές αίθουσες, είναι άλλης μέρας τα πλάνα, είναι σημερινά πρωινά. Τι ώρα έφτασαν εκεί? Έφτασαν λίγο μετά τις 9, 9 και 10 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια έχουν μια πολύ μικρή διαφορά τα σημερινά πλάνα από των προηγούμενων ημερών. Ο πατέρας και η μάνα του Βαγγέλη δεν είναι πιασμένοι χέρι-χέρι, τον πιάνει από τον μπράτσο τον πατέρα του Βαγγέλη, θα μου πείτε μικρή λεπτομέρεια. Είναι όμως η πρώτη φορά που δεν τους βλέπουν να είναι πιασμένοι χέρι-χέρι και να έρχονται στο δικαστήριο. Βλέπετε και εσείς καταβεβλημένοι, ειδικά ο πατέρας δεν μπορεί, ακόμη δεν το έχει συνειδητοποιήσει και μάλιστα σήμερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη στο δικαστήριο, ενώ ο συνήγορος περάσπισης του πρώτου κατηγορουμένου, του πρώην διευθυντή της Γαλακτοκομικής Σχολής, κατέθεται ένα έγγραφο προς το δικαστήριο, σηκώθηκε ο πατέρας του Βαγγέλη και ζήτησε να κληθεί ως μάρτυρας στο δικαστήριο για να καταθέσει το τι γνώριζε μία κοπέλα, μία πρώην φοιτήτρια της Γαλακτοκομικής Σχολής. Πολύ ήρεμα βέβαια, χωρίς να δημιουργήσει ένταση, απλώς ο άνθρωπος ζήτησε να κληθεί αυτή η κοπέλα. Δεν μιλούν και οι δύο γονείς, όπως και οι υπόλοιποι φυσικά συγγενείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη που βρίσκονται εδώ στο δικαστήριο και σήμερα. Και βλέπεις όμως την αγωνία που είναι ζωγραφισμένη στα μάτια τους μέσα στο δικαστήριο. Περιμένουν και αυτοί φυσικά να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όπως όλα δίνουν, όπως σας είπα, εντός της εβδομάδας ίσως να έχουμε και την απόφαση κιόλας. Μάλιστα εδώ στα Ιωάννινα έχει έρθει η αρθροφορία που έχω συγκεντρώσει και το πολιτικό τοπίο. Το πολιτικό πρόσωπο το οποίο φέρεται να είχε πάρει τηλέφωνο σε κάποια φάση και να έχει ζητήσει να μην τιμωρηθούν ιδιαίτερα σκληρά κάποιοι φοιτητές οι οποίοι είχαν υποπέσει κάποια παραπτώματα. Και αυτή είναι η εμπλοκή του, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την δικογραφία. Είναι εδώ, θα καταθέσει και αυτός μαζί με την δεύτερη εκ των κατηγορουμένων. Είναι η υπεύθυνη της εστίας, είναι εργαζόμενη στην Γαλακτοκομική Σχολή. Είναι οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι, οι δύο καθηγητές, κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος και ο τρίτος, το πολιτικό πρόσωπο, το οποίο φέρεται από τις έως τώρα μαρτυρίες να είχε κάποια, να προσπάθησε να ζητήσει επίοικια για κάποιους μαθητές της σχολής. Αυτά βέβαια κοντός στον νόμος, αλληλούια, σας είπα, μέσα σε δύο μέρες θα έχουμε την απόφαση. Απλώς να πω στους τηλεθεατές, Γιώργο μου, ότι εσύ θα παρακολουθείς την δίκη μέχρι την απόφαση. Θα είσαι πάνω στα Γιάννενα δηλαδή και καθημερινά θα είμαστε σε απευθεία σύνδεση από τα Γιάννενα για αυτή τη σημαντική δίκη που παρακολουθούμε σε αυτή την εκπομπή από πέρυσι και που σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, καθώς απολογείται ο διευθυντής της σχολής που υπερασπίζεται ο κύριος Κούγιας, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς τον υπερασπίζεται ο κύριος Κούγιας. Ο κύριος Κούγιας νωρίτερα έκανε μια δήλωση μόλις ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις όλων των μαρτύρων που είχαν κληθεί εδώ στο δικαστήριο. Είπε ότι εμείς αποδείξαμε από την πλευρά μας ότι τίποτε το μεμπτό δεν υπέπεσε στην αντίληψη του πελάτη του. Ό,τι έπρεπε να κάνει το είχε κάνει, ό,τι δυνατότητες του έδινε ο νόμος τις έκανε. Κάλεσε ψυχολόγο, κάλεσε ειδικούς, ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους γονείς. Έκανε
Έτσι τουλάχιστον λέει ο κύριος Κούγιας, έκανε ό,τι μπορούσε ο πελάτης του και δεν διαπίστωσε περίπτωση σωματικής και λεκτικής βίας προς τον Βαγγέλη Γιακουμάκη. Από εκεί και πέρα όμως να σας πω πως στην κατάθεσή του, στα όσα υποστηρίζει ενώπιον του δικαστηρίου ο πρώην διευθυντής της Γαλακτοκομικής Σχολής εδώ και αρκετή ώρα είπε ότι εγώ δεν έμαθα το παραμικρό, το συγκεκριμένο περιστατικό που λένε διάφοροι μαθητές. Εγώ στην δικιά μου την αντίληψη δεν υπέπεσε το παραμικρό, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Μίλησα επανειλημμένως με τους γονείς του Βαγγέλη, τους ρώτησα εάν έχουν μάθει κάτι αυτοί, εάν γνωρίζουν, εάν τους έχει πει ότι το παιδί τους έχει αλλάξει ψυχολογία του, ότι κάτι τρέχει. Τον διαβεβαίωσαν ότι δεν έχουν κάποια τέτοια ενημέρωση. Μίλησε με την ομάδα των κριτικών, τα παιδιά, τους συμφοιτητές του Βαγγέλη, οι οποίοι φέρονται σύμφωνα με όλες αυτές τις μαρτυρίες όλο αυτόν τον καιρό, ότι του δημιουργούσαν προβλήματα. Δεν κατάλαβε κάτι τέτοιο ο ίδιος ο πρώην διευθυντής, δεν του έδωσαν αυτή την εντύπωση, δεν του έδωσαν καμία απόλυτη πληροφορία. Το ίδιο συνέβη και με άλλους συμφοιτητές του Βαγγέλη με τους οποίους μίλησε. Κανείς δεν μίλησε με πραγματικά στοιχεία. Το ίδιο του μετέφεραν και οι καθηγητές της σχολής με τους οποίους είχε απανωτά συμβούλια τον καιρό από την εποχή που ο Βαγγέλης άλλαξε δωμάτιο μετά από τις καταγγελίες που του έκαναν δύο φοιτητές της σχολής. Ο Νίκος Οδάβης που τον είχαμε και εμείς στη συνέντευξη που τον είχε εσύ Ζήνα στην περσινή σεζόν. Ακριβώς. Και ένα ακόμη παιδί της σχολής. Δυστυχώς δεν κατάφερε να το πείσει κάποιο στοιχείο που να μπορέσει να επιβεβαιώσει τα όσα ακούγονταν στη σχολή. Να ακούσω λίγο τον κύριο Νταούξη πώς βλέπετε μέχρι στιγμής όλη αυτή την υπόθεση να εξελίσσεται. Είναι μια